εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου της Αττικής. Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είμαστε μια γροθιά, Έλληνες και μετανάστες, γυναίκες, άντρες, όλες οι ειδικότητες από ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering. Είμαστε εδώ όλοι ενωμένοι με τα σωματεία μας. Σήμερα γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα είμαστε περισσότεροι από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Τώρα είναι η ώρα ακόμα πιο αποφασιστικά να οργανωθούμε, να κάνουμε δική μας υπόθεση την επιτυχία του αγώνα μας. Είναι ζήτημα επιβίωσης πλέον να ξεσηκώσουμε όλο τον κλάδο. Χαιρετίζουμε τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες του κλάδου που σήμερα εκφράζουν τη στήριξή τους στα αιτήματά μας με την παρουσία τους στο σημερινό συλλαλητήριο. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μαζί τους για τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την πολιτική στα μικρά μαγαζιά, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους από τα τουριστικά γραφεία που βρίσκονται σήμερα εδώ παρά το γεγονός ότι η ΠΑΣΕΝΤ, η συμβιβασμένη ηγεσία με επικεφαλής τον Βασιλόπουλο, το μέλος της συνδικαλιστικής μαφίας, προσπάθησε να βάλει εμπόδια στη σημερινή συμμετοχή τους. Χαιρετίζουμε τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, τους εργαζόμενους τουριστικούς συνοδούς που βρίσκονται στο ίδιο μετερίζει με εμάς. Δίνουμε το χέρι, ενώνουμε τον αγώνα μας με τους συναδέλφους σπουδαστές, τους πρακτικάριους των τουριστικών σχολών που βρίσκονται και αυτοί εδώ και που αποτελούν την ελπίδα για τη συνέχεια, για την αποφασιστική και ακόμα πιο μαζική συμμετοχή των νέων στα συνδικάτα, στον αγώνα. Ας ακούσουν λοιπόν καλά η κυβέρνηση και οι εργοδότες. Τέρμα πια! Πληρώσαμε πολλά μέχρι σήμερα. Δεν θα πληρώσουμε ξανά. Διεκδικούμε τώρα να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων μας, όπως προβλέπεται από τις συλλογικές μας συμβάσεις. Καμία μείωση, καμία αρνητική αλλαγή. Όχι στην εκπεριτροπή σε εργασία. Να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί. Κανείς και καμιά χωρίς εισόδημα. Να προστατευτούν τώρα όλοι οι άνεργοι του κλάδου. Να καταργηθούν όλα τα πλαφόν για την επιδότηση των ανέργων. Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία και επιδόματα φτώχειας. Απαιτούμε άμεσα να ακυρωθούν όλες οι χρεώσεις σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο. Να γίνει πάυση πληρωμών σε εφορία, τράπεζες. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στα σπίτια των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου μας. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη ανάμεσά μας. Κάνουμε πράξη το σύνθημα «Όλοι για έναν και ένας για όλους». Συγκροτούμε επιτροπές αλληλεγγύης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα. Κινητοποιούμαστε για να μην υπάρξει καμιά διακοπή ρεύματος, τηλεφώνου, καμία έξωση, κανένας πληστηριασμός. Έτσι, συνάδελφοι, θα σπάσουμε κάθε εμπόδιο που μπαίνει σήμερα για τη συμμετοχή στον αγώνα. Γιατί είναι αγώνας με αξιοπρέπεια, είναι αγώνας που τον δίνουμε με ψηλά το κεφάλι. Συνάδελφοι, από τα 24 δις ευρώ που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα ως μέτρα στήριξης, εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό καλούμαστε να ζήσουμε με 10 μόλις ευρώ το πολύ την ημέρα. Τόσα είναι τα 500 και τα 400. Όλα τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια θα τα δώσουν στους εργοδότες, στους πάμπλουτους μεγιστάνες. Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις πρώτες μέρες της πανδημίας έδωσαν ακόμα περισσότερα στους ξενοδόχους. Την Παρασκευή, αύριο, ετοιμάζονται να δώσουν και τις παραλίες τσάμπα, φοροαπαλλαγές, αναστολή πληρωμών σε ασφαλιστικά ταμεία, επιστροφή φόρων. Συνεχίζουν ταυτόχρονα
την εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, που πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλα ξενοδοχεία και εδώ στην Αθήνα. Δίνουν όσα δηλαδή λίστεψαν από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες από τη φορολογία των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης. Και για να δικαιολογηθούν, μας λένε κάθε μέρα το γνωστό παραμύθι που μας έλεγαν και στην προηγούμενη κρίση. Λένε ότι δεν αντέχει η οικονομία, ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι μαζί, ότι θα υπάρξει δίκαιος επιμερισμός. Ξεδιάντροπα βάζουν το δίλημα σε εμάς και τις οικογένειές μας να διαλέξουμε ανάμεσα στα 400 και τα 500 ευρώ ή το τίποτα. Και ρωτάμε, πού πήγαν τα δισεκατομμύρια που βγήκαν όλα αυτά τα χρόνια από τη δουλειά μας? Πού πήγαν τα αποτελέσματα, τα ρεκόρ από τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις, τα έσοδα? Τι θα κάνουν, θα μας κρύψουν ότι όλα αυτά τα χρόνια με τη σκληρή δουλειά μας δεν βγάλαμε τεράστιο πλούτο που τα τσέμποσαν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον επισιτισμό? Νομίζουν ότι είμαστε χρυσόψαρα? Θα μας κρύψουν ότι τα τελευταία χρόνια αποκόμισαν πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συμβάσεις της μίας ημέρας, της εκπεριτροπής, της συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εποχικών, από τη μαύρη εργασία και την απληρωσιά, από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες? Νομίζουν ότι αυτά θα τα ξεχάσουμε? Δηλαδή είμαστε το ίδιο? Τι πλήρωσαν μέχρι σήμερα οι μεγαλοξενοδόχοι? Τι πλήρωσαν οι μεγάλες πολυεθνικές στον επισιτισμό? Τίποτα απολύτως δεν έχουν πληρώσει. Μόνο παίρνουν. Και παίρνουν ό,τι ακριβώς έχουν ζητήσει. Τους τα δίνει απλόχερα η κυβέρνηση. Και στέλνει σε εμάς το λογαριασμό. Με τα δισεκατομμύρια που τσέπωσαν έχουν να ζήσουν 100 ζωές. Και εμείς δεν έχουμε να βγάλουμε τη βδομάδα? Του στέλνουμε λοιπόν από σήμερα το λογαριασμό πίσω, γιατί τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, όπως καλά λέμε από τα μικρόφωνα, είμαστε εμείς. 3 μήνες τώρα η κυβέρνηση μας μιλάει για την ατομική ευθύνη σχετικά με την προστασία από την πανδημία, και μόλις απέτησαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι χαλάρωση, επέτρεψαν το στρίμωγμα στα αεροπλάνα, το συνωστισμό στα ξενοδοχεία και δεν ξέρουμε τι άλλο θα τους επιτρέψουν. Πέταξαν από την αρχή την ατομική ευθύνη ως λύση για την αντιμετώπιση του ιού, την ίδια ώρα που υπάρχουν χιλιάδες ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, που κάθε χρόνο μειώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία, που δίνουν όλο και περισσότερα προνόμια στις ιδιωτικές κλινικές. Την ώρα που οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας στα νοσοκομεία δούλευαν συνεχόμενα ολόκληρα 24 ώρα με απλήρωτα ρεπό και υπερορίες. Μιλούσαν για ήρωες και καλούσαν σε χειροκροτήματα. Την ώρα που στα εστιατόρια διανομής φαγητού δεν τηρούνταν κανένα ουσιαστικό μέτρο ασφάλειας και υγείας. Οι διανομή συνάδελφοί μας ήταν εκτεθειμένοι στους κινδύνους του δρόμου, αλλά και του ιού, με ένα ζευγάρι γάντια στο 8ωρο και μία μάσκα, και μετά τους έλεγαν πληρώστε τα εσείς. Έχουν το θράσος να λένε ότι η κυβέρνηση πέτυχε την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ συνάδελφοι το ζήσαμε. Ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έβαλε εμπόδια, που έκανε πιο δύσκολο τον αγώνα που δώσαμε όλοι μας για να μείνουμε υγιείς. Τους αποδείξαμε όμως ότι και στην καραντίνα τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, καμία εμπιστοσύνη στην εργοδοσία, καμία εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που στηρίζουν αυτή την οικονομία. Εμπιστοσύνη θα έχουμε στη δύναμή μας,
Εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στην οργάνωσή μας, στο δίκαιο μας. Κάντε το βήμα, συνάδελφοι. Οργανωθείτε όλοι στο συνδικάτο, στα επιχειρησιακά σωματεία σας. Όπου δεν υπάρχουν, ας φτιάξουμε καινούρια, νέα σωματεία, νέες σωματιακές επιτροπές. Να οργανωθούμε τώρα παντού. Δεν πιστεύουμε τίποτα από όσα λένε. Τα μέτρα που πέρασαν δεν θα τα πάρουν πίσω εάν δεν παλέψουμε με κάθε τρόπο μαζικά. Μέχρι σήμερα έλεγαν ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Εμείς τους λέγαμε ότι ο τουρισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πανάκριβο εμπόρευμα ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές, πανδημίες, αλλά και στις συνέπειες των ανταγωνισμών τους, των πολέμων, για το ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωές των λαών όλου του κόσμου. Μπορεί η πανδημία να αποτέλεσε τον καταλύτη για αυτή την κρίση, όμως, συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πραγματική αιτία. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση στον κλάδο μας εμφανίστηκε ξανά γιατί τα μονοπόλια δεν προβλέπουν κέρδη. Δεν βγάζουν κέρδη τώρα. Γιατί ο τουρισμός ποτέ δεν ήταν δικαίωμα. Ποτέ δεν ικανοποίησε τις ανάγκες του λαού για διακοπές και αναψυχή. Όσοι νομίζουν όμως ότι θα συμβιβαστούμε με τη ζωή που μας ετοιμάζουν είναι γελασμένοι. Τα μηνύματα από όλες τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία της Αττικής, από όλες τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα, είναι αυτά που μας δίνουν θάρρος, που μας δίνουν αισιοδοξία ότι μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια, μπορούμε να πετύχουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, συνάδελφοι, πέρα από τον αγώνα που έχουμε βάλει μπροστά απέναντι στον πραγματικό ιό. Τον αγώνα για μια άλλη οικονομία, για μια άλλη κοινωνία. Όχι αυτή των 400 ευρώ, όχι της φτώχειας και της ανεργίας. Όποτε δεν βγάζουν κέρδη τα μονοπόλια και της εξαντλητικής δουλειάς, όποτε θησαυρίζουν. Στέρνουμε μήνυμα ξεσηκωμού σε όλους τους συναδέλφους της χώρας της Ευρώπης και όλου του κόσμου που σήμερα δέχονται και αυτοί την ίδια επίθεση στα δικαιώματά τους. Αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, τον κίνδυνο της πανδημίας, τις χιλιάδες απολύσεις, την απληρωσιά. Στέλνουμε και εμείς με τη σειρά μας μήνυμα αλληλεγγύης σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που σήμερα δίνουν τη μάχη στη Σερβία, στην Κύπρο, στην Τουρκία, τη Γαλλία, στην Ιταλία και αλλού. Πληρώσαμε πολλά, το λέμε ξανά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Και επειδή, συνάδελφοι, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τη βγάλουν έτσι και σήμερα οι γνωστοί υπηρέτες των μεγαλοξενοδόχων, το λέμε και από εδώ από το μικρόφωνο, ο κύριος Υπουργός, ο Βρούτσης, να ανοίξει τώρα την πόρτα του Υπουργείου και να δεχτεί όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον κλάδο που αντιμετωπίζουν την ανεργία, τις απολύσεις, τη φτώχεια που δεν έχουμε να βγάλουμε τη μέρα, και να αφήσει τα κόκκινα χαλιά που στρώνει κάθε μέρα στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, τώρα, προς το Υπουργείο Εργασίας, με τα πανό μας, συγκροτημένα, να απαιτήσουμε να δει ο Υπουργός τους εκπροσώπους. Δεν θα την βγάλει ξανά λάδι.